Καλημέρα! Παρασκευή σήμερα, 13 Μαρτίου 2020, Παρασκευή και 13 αυτό το Μάρτι του 2020, αλλά εμεί δεν τοούμαστε. Δεν βάζουμε υπόψη μας προλήψεις και προκαταλήψεις. Είναι μια μέρα, είναι μια ημερομηνία. Παρακάτω. Έχουμε μια ωραία επιστολή, η οποία έχει τίτλο, που τη τον έδωσα εγώ τον τίτλο, γιατί η φίλη που την έστειλε ήταν άτιτλη, «Σχέση παυσίπονο από μικρή ηλικία». Κυρία Θέκλα, καταρχά θέλω να σα συγχαρώ για τη σπουδαία δουλειά που κάνετε με τα βίντεο σα στο YouTube, τα οποία αποδεικνύονται τόσο βοηθητικά και ψυχοφελή για όλου εμά που τα παρακολουθούμε. Αγαπούλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα μπω κατευθείαν στο ψητό και θα σα πω ότι είμαι 20 χρονών και είμαι φοιτήτρια σε μια άλλη χώρα από αυτήν στην οποία ζω. Εδώ και 5 χρόνια βρίσκομαι σε σχέση με έναν συνομήλικο μου, με τον οποίο όμω έχουμε κάνει αρκετά διαλύματα κατά τη διάρκεια τη σχέση μα πάντα με δική μου πρωτοβουλία, δηλαδή εσύ είσαι που σταματάς τη σχέση που του λες να χωρίσετε, καθώς θεωρώ ότι είμαι ένας άνθρωπος αρκετά... θεωρώ ότι εγώ, α, για σένα, ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος αρκετά ασταθής, ψυχολογικά, κυκλοθυμικός με μια λέξη, για τον εαυτό σου το λες. Από τη μία σκέφτομαι ότι αγαπώ πολύ αυτό τον άνθρωπο και ότι μαζί του μπορώ να περάσω όμορφα χρόνια. Όμως, από την άλλη φοβάμαι πως αφού έκανα σχέση μαζί του από πολύ μικρή ηλικία, από 15 χρονών, και αυτό ίσως αποδειχτεί καταστροφικό για τη μετέπειτα ζωή μου ή ζωή μας, λόγω των αποθυμένων που θα με δημιουργηθούν κλπ. Άρα σε προβληματίζει το γεγονός ότι ξεκινήσατε και δύο από τα 15, άρα σε πολύ νεαρή ηλικία και φοβάσαι αν συνεχίσετε αυτή τη σχέση και αν αυτή η σχέση γίνει γάμος και γίνει σχέση ζωής, μήπως μετά είτε εσύ, είτε αυτός, είτε και οι δύο έχετε αποθυμένο. Αυτή η σχέση ξεκίνησε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου, καθώς από μικρή ηλικία εκτέθηκα για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι που έφυγα από το πατρικό μου και ήρθα για σπουδές, σε ένα κατάλληλο για ένα παιδί περιβάλλον. Γεμάτο φωνές, καβγάδες, εντάσεις, λεκτική, ψυχολογική και αρκετές φορές και σωματική βία, Παναγία Ah, το οποίο συνέβαιναν ανάμεσα στη μητέρα μου και τον πατέρα μου αρχικά, αργότερα ανάμεσα στα αδέρφια μου βέβαια και τα παιδιά αντιγράφουν τους γονείς. Το οποίο ακολούθησαν τον δρόμο του πατριάρχη και αυταρχικού πατέρα μου και κατόπιν όλων με όλους. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι ζω σε ένα άθλιο περιβάλλον, γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν δίπλα μου σε όλα όσα περνούσα με αποτέλεσμα να δεθώ μαζί τους σε ένα μεγάλο βαθμό και αυτό μαζί μου αντίστοιχα. Γι' αυτό λέω σχέση παυσίπονο, γιατί αυτή η σχέση σε βοηθούσε να νιώθεις καλά ή να νιώθεις καλύτερα σε σχέση με το πολύ άσχημο περιβάλλον, το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνες και ζούσες. Ο φίλος μου με άκουγε και προσπαθούσε να με στηρίζει ψυχολογικά, όπως και εγώ αυτόν, καθώς είχε και αυτό στα δικά του οικογενειακά θέματα. Οι καυγάδε στο πατρικό μου συνεχίζονται μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα εγώ να νιώθω αφόρητε τύψει που έφυγα και ήρθα για σπουδέ σε άλλη χώρα, αφήνοντα πίσω τη μικρή μου αδερφή, η οποία εκτίθεται και αυτή καθημερινά στο τοξικό περιβάλλον που σα περιέγραψα. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, έγινε και γονιόποιημένο παιδί, να έχει την έρνη τη μικρή σου αδερφή, επειδή, όπω τα περιγράφει, οι γονεί σου δεν ασχολούνται με τον γονεϊκό του ρόλο, ασχολούνται με τα ψυχολογικά του τις ψυχοπάθειες τους, θα έλεγα, ψυχολογικά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα πρώτα χρόνια του σπουδό μου να πέσω σε κατάθλιψη, καθώς δεν είχα όρεξη ούτε να βγαίνω, ούτε να πηγαίνω στη σχολή μου, ούτε κοιμόμουν ήσυχη τα βράδια. Μερικές φορές πλάνταζα στο κλάμα χωρίς να ξέρω πάντοτε τον λόγο. Γενικότερα και την εφηβεία μου έτσι την πέρασα, κάπως έτσι την πέρασα. Κλειστή και μελαγχολική σε αρκετές φάσεις. Τέλος πάντων, αφού ο φίλος μου εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ήρθε στην πόλη που σπουδάζω και αυτός για σπουδές και ενώ στην αρχή τα πράγματα ήταν πολύ καλά μεταξύ μας, στην πορεία πάλι κάπου το χάσαμε. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο και καλό παιδί, το αγόρι μου, που όμως είναι προσκολλημένο πάνω μου διαρκώς, πράγμα που το έχω πει αρκετέ φορές ότι με εκνευρίζει και ότι χρειάζομαι το χώρο και το χρόνο μου μέσα στη μέρα. Μήπως και εσύ είσαι σχέση παυσίπονο για αυτόν. Είσαστε συνεξαρτώμενοι νομίζω κατά κάποιον τρόπο. Ο ένας από τον άλλο. Περνούμε αρκετές ώρες της ημέρας μαζί αλλά πάλι αυτό δεν τον ικανοποιεί. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές αυτό το θέμα και πάντα του τονίζω την ανάγκη μου για απομόνωση. Κάτι που δεν δέχεται. Και αρχίζει να κάνει διάφορα σενάρια με το μυαλό του, ότι συναντάω άλλους κλπ. Ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Έχω την εντύπωση ότι εξαρτάται με κάποιο τρόπο από εμένα, κάτι που μου δημιουργεί, που μου δημιουργεί μεγάλο άγχο. Έχει δίκιο, είναι μεγάλο βάρο και άγχο να νιώθουμε ότι κάποιο άνθρωπο άλλο εξαρτάται από εμά πέραν των παιδιών μα. Οι μόνοι άνθρωποι που δικαιούνται να εξαρτώνται από εμά και είναι φυσιολογικό να εξαρτώνται από εμά είναι τα ανήλικα μα παιδιά που εμεί γεννήσαμε. Τα ανήλικα, όχι τα ανήλικα. Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη στην οποία ένα άνθρωπο κρέμεται από εμά, εξαρτάται από εμά, είτε είναι το, σχ, το τέρι μα, είτε είναι ένα ενήλικα γονιό, είτε είναι τα ενήλικα παιδιά μα, είτε είναι όπω στην περίπτωση τη δική σου και η έγνοια που έχει εσύ για την αδερφή σου, είναι βαρύ. Εγώ από την άλλη, τη μια μέρα θέλω να μένω μόνη μου, να σκέφτομαι, να κλαίω ελεύθερα χωρί να βαραίνω κανέναν και γενικότερα να βρίσκομαι σπίτι μου. Και την, άλλη, και την άλλη αλλάζω στάση 360 μοιρών, όχι είναι 180 μοιρών αλλάζει στάση, γιατί αν αλλάξει γωνία 360 μοίρες σημαίνει θα κάνεις κύκλο γύρω από τον εαυτό σου. Ενώ αν αλλάξει στάση 180 μοίρες σημαίνει θα πας όπως είσαι έτσι, θα πας έτσι. Και θέλω να βγαίνω να κάνω πράγματα και γενικότερα να ζω. Η κυκλοθυμία κουκλάρα μου είναι ένα σύμπτωμα το οποίο παρατηρείται πάρα πολύ συχνά σε παιδιά, σε νεαρούς ανθρώπους και σε μεγαλύτερους οι οποίοι έχουν περάσει τραυματικές εμπειρίες στη ζωή τους. Δηλαδή ε, η κατάθλιψη την οποία περιγράφεις μπορεί να μην είναι μόνο κατάθλιψη ή ακριβώς κατάθλιψη, μπορεί να είναι και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η διαταραχή μετατραυματικού στρες είναι μία ψυχολογική οντότητα, είναι μία διάγνωση που γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει τραυματικά γεγονότα, ένα πολύ συχνό παράδειγμα είναι οι στρατιώτε που έχουν περάσει σε έναν πόλεμο, οι οποίοι μετά μπορεί να αναπτύξουν διαταραχή μετατραυματικού στρε. Με τον ίδιο τρόπο, διαταραχή μετατραυματικού στρε μπορεί να αναπτύξει και ένα νεαρό παιδί το οποίο έχει μεγαλώσει σε μια κακοποιητική οικογένεια. Και ένα από τα συμπτώματα της διαταραχής μετατραυματικού στρες είναι και η κυκλοθυμία. Και τα καταθλιπτικά συμπτώματα αλλά και η κυκλοθυμία. Κυκλοθυμία πάντα χτυπάει καμπανάκι ότι το πρόσωπο που εμφανίζει κυκλοθυμία πιθανότατα έχει κακοποιηθεί ψυχικά. Επίσης τη μια μέρα θέλω να χωρίσω το αγόρι μου για όλα αυτά που σκέφτεται για μένα, αλλά και για το γεγονός ότι φοβάμαι πως αυτή η σχέση θα μας στοιχίσει στο μέλλον, ενώ την άλλη νιώθω ότι τον θέλω πολύ και κάνω όνειρα για μας. Αυτό που περιγράφεις ακριβώς είναι η κυκλοθυμία. Έχω βαρεθεί τον εαυτό μου, θέλω επιτέλους να καταφέρω να αποδεσμευτώ από αυτόν τον φαύλο κύκλο, και να καταφέρω να νιώσω πραγματικά χαρούμενη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να ανησυχώ ότι αυτό θα αλλάξει σε λίγες μέρες ή και ώρες. Αυτή η διπολικότητα με ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, κυκλοθυμία, μην τη λες διπολικότητα, κυκλοθυμία. Και θέλω επιτέλους να μάθω από πού προέρχεται και πώς θεραπεύεται. Προέρχεται από τα τραύματα που έχεις βιώσει όλα αυτά τα χρόνια και θεραπεύεται με ψυχοθεραπεία και ίσως, αν αυτό το κρίνει ο ψυχολόγος σου και ίσως και με αντικαταθλιπτική θεραπεία ταυτόχρονα, την οποία συνταγογραφεί μόνο ψυχία τους. Επίσης θέλω αν μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας για τις σχέσεις από τόσο μικρή ηλικία και πού μπορούν να καταλήξουν. Κάντε το vlog, με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας, ευχαριστώ από τον προτέρων. Το κάνω vlog φιλενάδα φυσικά με τη σειρά του, μπονάκου να δεις. Ε, στην ηλικία που είσαι τώρα 20 ετών, οτιδήποτε έχεις περάσει ως παιδί, αρχίζει και εμφανίζεται ως ψυχικό σύμπτωμα ή ψυχική διαταραχή. Υπάρχει μια άποψη, την οποία σπάζονται οι νευροψυχολόγοι και οι βιολόγοι, ότι η αυξητική ορμόνη, η οποία κρίνεται σε μεγάλες ποσότητες από τον εγκέφαλο των παιδιών και η οποία γύρω στην ηλικία των 20 αρχίζει και πέφτει, και μπορεί να φύγει εντελώ από το σώμα στα 23, 24, 25 χρόνια, εξαρτάται από το ρυθμό ανάπτυξη του καθενό. Η αυξητική ορμόνη λοιπόν είναι ελιξίριο, μα κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Οπότε πολλά παιδιά κακοποιούνται ψυχικά, ζουν ζωέ κόλαση μέσα στι οικογένειέ του, όμω δεν εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψη ή άλλη ψυχική διαταραχή, επειδή ακριβώ η αυξητική ορμόνη στο αίμα του μασκαρεύει τα συμπτώματα. Ε, αυτό το ράσ, αυτή η έκρηση της αυξητικής ορμόνης, η οποία γίνεται κάποιες ώρες τα χαράματα. Ε, και εμείς οι ενήλικες λέει, μπορεί να έχουμε λίγη δόση κάθε τόσο, επειδή δεν είμαι νευροψυχολόγος όμως, δεν γνωρίζω καλά την νευροχημία, δεν θα επιμένω σε αυτό. Ε, έτσι εξηγείται το φαινόμενο ότι όποιοι έχουν πάθει ψυχικά τραύματα από την ανατροφή τους και στην παιδική και εφηβική τους ηλικία, όταν φύγουν από το σπίτι, όταν φύγουν από το χώρο του εγκλήματος, αλλά και όταν ενηλικιωθούν ε, και ε, νομικά, αλλά και ε, φτάσουν στην ηλικία των 18, 19, 20 χρόνων που πέφτουν τα επίπεδα αυξητικής ορμονής στο αίμα, τότε θα βγουν στην επιφάνεια όλα αυτά έχω ακούσει για παιδιά τα οποία πήγαν να σπουδάσουν και έκλεγαν όλο τον πρώτο χρόνο, όπω περιγράφει εσύ, χωρί να είχαν αντιληφθεί προηγουμένω ότι κακοποιούνταν στην οικογένεια από την οποία προέρχονταν. Το καλό μαζί σου είναι ότι είσαι εξαιρετικά έξυπνη. Είσαι πάρα πολύ έξυπνη, γουστάρο. Είσαι πολύ υπεύθυνο άνθρωπο. Έχει πολύ καλά δομημένη σκέψη και παρατηρεί πολύ προσεκτικά τον εαυτό σου. Άρα μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Θέλω να ρωτήσεις το πανεπιστήμιο σου για τις υπηρεσίες ψυχολόγου, γιατί σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια α, έχουν δωρεάν υπηρεσίες ψυχολόγου και να ζητήσεις να δεις τον ψυχολόγο και να κάνετε ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις τις τραυματικές εμπειρίες της παιδικής σου ηλικίας και με τον ψυχολόγο που θα βρεθείς, να συζητήσεις την πιθανότητα να σου γίνει διάγνωση Είτε για διαταραχή μετατραυματικού στρε, είτε για κατάθλιψη, δηλαδή να, να, να έχει μια ψυχοδιάγνωση, την οποία μπορεί ο ψυχολόγο που θα συναντήσει να μην είναι κλινικό ψυχολόγο και να μην μπορεί να κάνει διάγνωση, γιατί συνήθω οι κλινικοί ψυχολόγοι ή οι ψυχολόγοι που είναι εκπαιδευμένοι στα διάφορα ψυχοδιαγνωστικά τεστ μπορούν να κάνουν διάγνωση. Μπορεί να σε παραπέμψει σε κάποιο ψυχίατρο, επίση οι ψυχίατροι κάνουν διάγνωση, ο οποίο να διαγνώσει εάν έχει κάποια διαταραχή και αν χρειάζεσαι να πάρει. Θεραπεία, που συνήθω η θεραπεία που δίνει σε αυτέ τι περιπτώσει είναι αντικαταθλιπτική θεραπεία, η οποία αντικαταθλιπτική θεραπεία δεν είναι θεραπεία να τη φοβηθεί στην ηλικία που είσαι. Αντιθέτω, είναι μια θεραπεία που θα σε ανακουφίσει πάρα πολύ, εάν τη χρειάζεσαι, θα σου δώσει ε, καλύτερο ύπνο, καλύτερε συνήθειε φαγητού, θα μειώσει πάρα πολύ το άγχο σου και θα σου δώσει πίσω την ευεξία που ονειρεύεσαι. Δηλαδή αυτό που λε, θέλω να νιώθω καλά για μεγάλα χρονικά διαστήματα και όχι να φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα ή την επόμενη ώρα θα ξαναπέσω, αυτό θα στο δώσει η σωστή αντικαταθλιπτική θεραπεία, την οποία επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, δεν την παίρνουμε μόνοι μα. Πάμε σε ψυχίατρο, μα κάνει τη διάγνωση ο ψυχίατρο και αν κρίνει ότι τη χρειαζόμαστε, μα τη συνταγογραφεί και την παίρνουμε με τι συμβουλέ του ψυχιάτρου. Πρόσφατα έχω φτιάξει ένα καινούριο playlist στο κανάλι που έχει τίτλο Για την κατάθλιψη και εκεί πέρα έχω μαζέψει Νομίζω όλα τα βίντεο που έχουμε κάνει με θέμα την κατάθλιψη, που σε δύο ή τρία από αυτά είναι και ο Δ. Ριγόρι Γρηγορίου, ψυχέτρο, ο, ο φίλο μου, ο οποίο έρχονταν και στην εκπομπή. Δε τα εκείνα τα βίντεο. Τώρα, για τη σχέση που ξεκινώ από μικρή ηλικία, δεν έχω γνώμη. Γιατί κάθε σχέση είναι ξεχωριστή. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν μια σχέση η οποία ξεκινάει νωρί. Το έχω πει πολλέ φορέ αυτό το πράγμα. Να είναι μια επιλογή η οποία όταν μεγαλώσουμε να είμαστε ταιριάς τι θα πάθουμε. Άμα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μα ταιριάζει η επιλογή μα και ότι μα έχει τελειώσει πραγματικά η σχέση μα, τελειώνουμε τη σχέση μα. Δεν είναι το τέλο του κόσμου. Τα πράγματα τα οποία μα εμποδίζουν από το να τελειώσουμε μια σχέση, εάν και όταν, όχι δεν είναι σίγουρο, εάν και όταν αυτή αποδειχθεί κατάλληλη για μα, είναι αν προχωρήσουμε στο να παντρευτούμε κάποιον ή αν προχωρήσουμε στο να κάνουμε παιδιά με κάποιον. Εκεί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να χωρίσει από γάμο και ειδικά από γάμο με παιδιά ή από έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κάνει παιδιά. Όχι ότι δεν μπορεί, είναι δύσκολο και περιπλέκεται η ζωή σου. Εδώ θέλω να πω, μιλούσα τι προηγούμενε μέρε με μια κοπέλα μέσω mail. Που αν κάνω την επιστολή τη mail θα πάρει πάρα πολύ καιρό, η οποία μου έγραφε ότι είναι μαζί με κάποιον από παρόμοια ηλικία όπω εσύ, από τα 15 και μετά. Και ε, πλέον στα 18,5 είναι σίγουρη πως δεν το θέλει, 18-19 πόσο είναι, 20. Θυμάμαι, 21. Τέλο πάντων, κάπου κοντά στην ηλικία σου είναι ρε παιδί μου, έχει 5 χρόνια μακροχρόνια σχέση από πολύ νωρί, είναι σίγουρη πω δεν θέλει ερωτικά τον σύντροφό τη, αλλά δηλιάζει να το χωρίσει, επειδή οι γονεί τη τον έχουν συμπαθήσει πάρα πολύ και θα έχει πρόβλημα με του γονεί τη άμα το χωρίσει. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή, οι γονεί να μπαίνουν εμπόδιο στην ευτυχία του παιδιού του και να λένε, επειδή γνωρίσαμε τον φίλο σου και είσαι μαζί του 5 χρόνια, δεν σου επιτρέπουμε να το χωρίσει. Εκεί αυτό το λέω για την άλλη την κοπέλα που έστειλε την επιστολή, γιατί θα τη πω να το δει και αυτό το βλογ, Εκεί πρέπει να στήσουμε πόδι και να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Εσύ όμω τώρα δεν μιλέ για του γονείς σου να έχουν θετική ή αρνητική γνώμη για το φίλο σου. Λε ότι εσύ έχει μια κυκλοθυμία, δεν ξέρω αν η σχέση σου αυτή θα πάει καλά ή δεν θα πάει καλά. Αν θα τελειώσει νωρί ή αν δεν θα τελειώσει ποτέ, ενώ θα είναι σχέση ζωή ή όχι. Αυτό που έχω να σου πω είναι ζήσει την κάθε μέρα κανονικά, στο τώρα, στο παρόν. Φρόντισε την ψυχική σου υγεία με του τρόπου που σου έχω περιγράψει και που σου έχω πει ξεκάθαρα: να δει ψυχολόγο, αν χρειαστεί να δει και ψυχιέτρο, κλπ, κλπ. Και θα φανεί στο μέλλον αν εξακολουθείτε να ταιριάζετε με το φίλο σου και υπάρχει έλξη και από τις δύο πλευρές και μπορείτε και οι δυο μαζί να εξελίσσεστε και να γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι ή αν σας έχει τελειώσει. Δεν θέλω να πω μια, να είμαι σίγουρη, δεν μπορώ να βγάλω μια ανακοίνωση και να πω όλες οι σχέσεις που ξεκινούν πολύ νωρί σε νεαρή ηλικία είναι καταδικασμένες να αποτύχουν, ούτε να πω και το αντίθετο. Ε, αυτό που έχω να πω είναι ότι αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, και ζούμε την κάθε στιγμή στην ώρα της, δηλαδή αυτό που έχουμε τώρα το βιώνουμε, αν τυχόν στο μέλλον μας τελειώσει, το διαπραγματευόμαστε. Εκείνο που θέλω να σου συστήσω και σένα που είσαι στην ηλικία της κόρης μου, όπως λέω στην κόρη μου, όπως λέω στο γιο μου, εκείνο που είναι πολύ καλή ιδέα να κάνουμε, είναι να μην κάνουμε παιδιά πρώτου οριμάσουμε. Και οι άνθρωποι οριμάζουν από τα 26-30 χρόνια και πάνω. Και η απόφαση για να κάνεις παιδιά είναι μια απόφαση η οποία επηρεάζει τη ζωή σου πολύ μακροπρόθεσμα. Με αυτή την έννοια. Ε, το να κάνεις παιδιά δεν μπορεί να το, το διαγράψει, και ειδικά με είσαι και υπεύθυνο άνθρωπο που εσύ ακούγει πολύ υπεύθυνο άνθρωπο, υπεύθυνη γυναίκα. Αν κάνει παιδιά, θα αναγκαστικά και επειδή αυτή είσαι και επειδή καλά θα κάνει, θα φροντίζει τα παιδιά σου. Οπότε θα χάσει από την νεανικότητα σου και την παιδικότητα σου. Μία σχέση κατά τη γνώμη μου δεν σε αποτρέπει από το να ζήσεις στην ιανική σου ηλικία, εκτός και αν είναι πάρα πολύ καταπιστικός ο σύντροφος σου, αν είναι ζηλιάρης κλπ. Λε Λες ότι ε, έχει στιγμές που θέλει να είναι συνέχεια μαζί σου, ότι είναι λίγο βαρέτος, συζήτα το και αυτό μαζί του, δείξε του και αυτό το vlog να το δει, Μπορείτε να πάτε μαζί και στο ψυχολόγο να συζητήσετε αυτά τα θέματα για τη σχέση σας γιατί είστε δύο παιδιά που μεγαλώνετε μαζί και μπορεί να χρειαστεί να μάθετε και αυτό το πράγμα. Έχεις την αγάπη μου. Καλημέρα.